Πέμπτη υποδρομία, κύπελο σύνδεση ελληνικών και κυπριακών υποδρομίων 1300 μέτρα. Δίδεται η εκκίνηση. Έφυγαν όλοι καλά για να δούμε ποιο θα οδηγήσει. Έρχεται το νούμερο 7, Fine and Dandy, δείχνοντα τι σπρίντερ ιδιότητε. Έρχεται γρήγορα όμω το νούμερο 1, Red Ramesses, και θέλει να συγκαλπάσει μαζί του. Νούμερο 7, Fine and Dandy και νούμερο 1, Red Ramesses, συγκαλπάζουν. Γρήγορα το νούμερο 4, ο Arcano Gold, έχει πλασαριστεί στην τρίτη θέση, αφήνοντα το νούμερο 5, την Snow White, τώρα στην τέταρτη θέση. Έναντι αυτού βεβαίω προωθούνται πλέον. Το νούμερο 6, Obliterate, αλλά και το νούμερο 8, Vertical Way. Πιο πίσω έχει μείνει το νούμερο 2, Deep and Diving, εκεί με τη μαύρη φανέλα. Ανεβαίνει ο ρυθμός με το νούμερο 7, Fine and Dandy, να προηγείται και το νούμερο 1, Red Ramesses, να είναι στη δεύτερη θέση. Απ' έξω το νούμερο 4, Arcano Gold, στην τρίτη. Πιο έξω, τέταρτη ρόδα, τρέχει το νούμερο 6, Obliterate. Από μέσα η Snow Way, ο Vertical Way και η Deep and Diving στην τελευταία θέση. Πάμε για την ευθεία, όπου στο νούμερο 7, Fine and Dandy, επιτίθονται τόσο ο Red Ramesses όσο και ο Arcano Gold. Ο Arcano Gold που θέλει να περάσει μπροστά, ενώ έρχεται με δυνατό finish απ' έξω το νούμερο 6, ο Obliterate, που θέλει να περάσει στην δεύτερη θέση. Ο Arcano Gold καθαρίζει την κούρσα. Arcano Gold θα πάρει την νίκη. Η μάχη, ό,τι γίνει, θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Ο Obliterate με το Red Ramesses θα τη διεκδικήσουν. Red Ramesses από μέσα. Ο Obliterate απ' έξω. Red Ramesses θα την κρατήσει. Ο Obliterate τρίτο στην τέταρτη θέση. Snow Way. Πέμπτο ο Vertical Way. Έκτο ο Fine and Dandy. Στην τελευταία θέση το νούμερο 2, η Deeping and Diving. Το νούμερο 4 λοιπόν, ο Arcano Gold, γράφει νίκη, τη γράφει εύκολα. Μπροστά από το νούμερο 1, το Red Ramesses, ο Obliterate στην τρίτη θέση, το απόλυτο. Και μετά το νούμερο 5, η Snow Way. 4-1-6 είναι απόλυτο. Τρικάστ, 9,68. Δεύτερο τρίο, 4,99. Πρώτο δίδυμο, 1,71. Και το Forecast 4x1 στα 2,90. 4-1-6-5. Τετραπλό. 4-1-6-5. Για να δούμε πού βρίσκεται και αυτό. Που θα είναι στους φαβορείς συνδυασμούς. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τον Γενικό Διευθυντή της Λέσχης Υποδρομίων Λευκωσίας, τον κύριο Γιώργιο Χατζημινά, που θα κάνει την απονομή στον Ντίνο Γεωργίου. Είναι το κύπελο σύνδεση ελληνικών και κυπριακών υποδρομίων. Κύπελο αυτή τη φορά. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Γεώργιος Χατζημινάς, Γενικός Διευθυντής της Λέσχης Υποδρομίων Λευκωσίας, έδωσε το κύπελο στον Ντίνο Γεωργίου, που το παρέλαβε εκ μέρους της ιδιοκτησίας. Για να δούμε τι θα μας πει και ο κύριος Χατζημινάς. Παρίσταται βεβαίως και ο κύριος Αλεξόπουλος. Λοιπόν, μικρόφωνο σε ένα Βάσια, να μας μιλήσεις με τον κύριο Χατζημινά. Ακριβώς, ο κύριος Χατζημινάς είναι μαζί μας, Γενικός Διευθυντής της Λέσχης Υποδρομιών Λευκωσίας. Τα είπαμε και προηγουμένως, είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, μια μεγάλη συνεργασία μεταξύ των δύο υποδρομιών. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή την συνεργασία? Πρωτίστως πρέπει να συγχαρούμε τους υπεύθυνους εδώ στον υπόδρομο για μια εξαιρετική εκδήλωση. Αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο οργανισμών στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ευελπιστούμε ότι θα φέρουν αμοιβαία ωφέλη και για τους δύο υποδρόμους και κατ' επέκταση για τις δύο υπηκές βιομηχανίες. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι και οικείος ο χώρος εδώ. Υπάρχουν αναβάτες αντίστοιχα Κύπροι που έρχονται στην Ελλάδα και Έλληνες που έρχονται στην Κύπρο. Σίγουρα. Οι Κύπροι Φίλιππι γνωρίζουν και τους Έλληνες αναβάτες από τη συμμετοχή τους στον Κυπριακό Υπόδρομο, και πιστεύω ότι όταν έρθει και το ελληνικό στοίχημα στην Κύπρο, θα έχει την ίδια επιτυχία που έχει και το κυπριακό στοίχημα εδώ στην Ελλάδα. Εκείνο το άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η συνεργασία τόσο με τον ελληνικό υπόδρομο, αλλά και κατ' επέκταση με τον ΟΠΑΠ, που είναι μια τεράστια και ένας τεράστιος και δυνατός οργανισμός, θα μας φέρει και εμάς πολλά ωφέλη. Ο κύριος Γεωργίου είναι μαζί μας. Ο Arcano Gold πρόσθεσε άλλη μια νίκη και επιβεβαιώνει συνεχώς ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Arcano Gold είναι ένα πολύ καλό άλογο. Στις αρχές τα τρεξίματά του δεν δέχονταν την άμμο, ήταν λίγο ιδιόρυθμος. Δουλέψαμε πολύ πάνω του και τα αποτελέσματα φαίνονται. Όσο είναι γερό και δεν μας προβληματίζει, οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι
επηρεάστηκε πάντως ούτε από την απόσταση που ίσως να ήταν λίγο μικρότερη από ό,τι θέλει? Όχι, γιατί σήμερα είχε και πολύ, ήταν άδειο το άλογο. Δηλαδή προχθές έτρεχε με 60 κιλά, τώρα είχε 52 κιλά. Είναι άλλη η συνθήκη της διαδρομής. Δηλαδή προχθές πάλευε το Νατήλα με 60 κιλά. Δηλαδή τώρα 52 κιλά με αυτά τα άλογα πιστεύω δεν έχει πρόβλημα το άλογο. Είτε πάει γρήγορα είτε κάτσει πίσω. Στην επόμενη μεγάλη κούρσα τι βλέπετε? Στην επόμενη μεγάλη κούρσα είμαστε αισιόδοξοι. Όλα τα άλογα έχουν τύχει για μένα. Γεροί να πάνε, γεροί να γυρίσουν και οι αναβάτες και τα άλογα και να δούμε μια πολύ ωραία κούρσα.